οι ανθοδέσμοι. Ω! Η μαμά κατέβηκε. Μπορείς να φύγεις. Είναι σκέτη τρέλα, αλλά στο κάτω-κάτω δεν είναι κάθε μέρα η γιορτή της μητέρας. Φοβερό! Και τεράστιο, για να χωρέσουν τα λουλούδια που θα τις χαρίσω. Mm-hmm. Προσοχή, έρχεται. Όπως είπαμε, γρήγορα στη θέση σου. Νικόλα, τι θόρυβος ήταν αυτός, μου λες? Θόρυβος, εγώ δεν άκουσα τίποτα. Εσύ, Νικόλα? Απ' έξω θα ήταν μάλλον, μαμά. Ουφ, φοβήθηκα ότι κάτι μου έκρυβες πάλι, όπως έκανες με το βάζο την περασμένη εβδομάδα. Ω! Νομίζω κάποιος χτυπάει. Καλά, πάω να ανοίξω. Ακριβώς την ώρα του. Εγώ θα απασχολήσω τη μητέρα σου, ώσπου να εξηγήσει το κόλπο στον Αλσέστ. Αλσέστ, σου ζήτησα να έρθεις εδώ σήμερα, γιατί ετοιμάζω κάτι καλό για τη γιορτή της μητέρας. Άκου, θα της χαρίσω ένα μπουκέτο λουλούδια. Α, και γιατί αυτό? Γιατί είναι ωραία χειρονομία. Είναι εντελώς άχρηστη. Εγώ στη δικιά μου θα χαρίσω λουκάνικα. Τουλάχιστον αυτά τρώγονται. Ναι, αλλά δεν είναι δώρο αυτό. Πλάκα κάνεις. Εγώ θα ήμουν πανευτυχής αν μου χάριζαν λουκάνικα. Μαμά, αυτό είναι για σένα. Είναι υπέροχα, Νικόλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ευαίσθητη αποστολή. Αν με δουν τα παιδιά στο σχολείο να προχωράω με την ανθοδέσμη στο χέρι, θα με αρχίσουν όλοι στο δούλεμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πρέπει να γίνουν όλα διακριτικά. Νομίζω ότι έχω το τέλειο σχέδιο. Πω πω, η γειτονιά μας, τι ωραία! Αυτός είσαι εσύ και αυτός εγώ. Είναι Κυριακή, άρα υπάρχει κίνδυνος να είναι όλοι έξω. Να, τι θα κάνουμε για να τους ξεγελάσουμε. Προσοχή, ακριβώς μπροστά είναι το γήπεδο. Σίγουρα θα παίζουν παιδιά εκεί. Πρέπει να το αποφύγουμε με κάθε τρόπο. Πανεύκολο, θα πάμε αριστερά. Όχι βέβαια, ξέρω από έγκυρη πηγή ότι ο Κλωτέρ θα πάει να αγοράσει δώρο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέξουμε. Η Μαρία Ντουίς πηγαίνει κάθε απόγευμα στο σπίτι της Μελανή. Μπορεί να βγουν στον κήπο. Θα περάσουμε από εδώ και μετά από εκεί. Με λίγη τύχη θα φτάσουμε στο σπίτι χωρίς να μας δουν. Πράγματι είναι πολύ καλό το σχέδιό σου, αλλά και πολύ επικίνδυνο. Αν μας πάρουν χαμπάρι οι υπόλοιποι, θα μας ταράξουν την καζούρα. Δεν είμαι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο. Σε αντάλλαγμα, σου έχω σε τούτο το κουτί αυτό που σου υποσχέθηκα. Σπιτικό ψωμί με μπαχαρικά. Το έχει φτιάξει με τα χεράκια της η μαμά μου. Για δες, είναι υπέροχο. Ήρεμα, Αλσέστ. Θα σου δώσω τώρα το μισό και το υπόλοιπο μόλις τελειώσουμε. Σύμφωνοι. Προς το παρόν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Κλωτέρ, πού πας έτσι ντυμένος σαν γλύφτης της δασκάλας? Πας στον Ανιάν? Όχι, δεν με αφήνουν. Ο μπαμπάς μου θέλει να είμαι καθαρός στη γιορτή της μητέρας. Επίσης βιάζομαι για να της πάρω ένα δώρο. Κόλα εδώ! Εσείς οι δυο εκεί μείνετε ακίνητοι! Δεν χρειάζεται, φίλη, να τσιρίζεις έτσι. Ποιον παριστάνεις, Ρούφους? Τον αστυνομικό, σαν τον πατέρα μου. Εσείς τι κάνετε εδώ? Πού πάτε? Εμείς πηγαίνουμε στο... Πάμε στο σπίτι του Γιωακίμ. Μα, τότε θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Βάρια με να παίζω μόνος μου. Ρούφους, τι λες, παραβγαίνουμε? Όποιος φτάσει τελευταίος είναι βλάκας. Και όποιος φτάσει πρώτος είναι πρωταθλητής. Από εδώ, Αλσέστ, πρέπει να πάρω τα λουλούδια. Πολύ έξυπνο, Νικόλα. Μου σχοβολάνε τα λουκανικάκια. Ελπίζω η μαμά μου να μ' αφήσει να δοκιμάσω λίγο από το δώρο της. Καλημέρα σας, Δεσποινής. Καλώς τα παιδιά. Θα ήθελα το καλύτερο μπουκέτο που μπορείτε να μου φτιάξετε με αυτά τα λεφτά. Είναι και τη γιορτή της μητέρας. Με αυτά τα χρήματα δεν μπορείς να αγοράσεις πολλά λουλούδια, αγόρι μου. Α, ναι. Δηλαδή πόσα μπορώ να αγοράσω? Αυτά. Στα
σου. Κάτι θα βρω να κάνω. Θα προσθέσω λίγες πρασινάδες για να μεγαλώσει. Κάπως καλύτερα τώρα, έτσι. Αυτό είναι μπουκέτο για τη γιορτή της μητέρας. Καλημέρα, Δεσποινής. Ήρθα να πάρω την αρθοδέσμη μου. Τι βλακεία. Δεν σκέφτηκες το βλαμένο. Πολύ παράξενη η αρθοδέσμη σου. Σπανάκι έβαλες. Τι πρόβλημα έχεις με το σπανάκι? Ταιριάζει πολύ με τα λουκάνικα. Τούτο εμένα μου μοιάζει με ένα ωραίο μπουκέτο στη μούρη. Μήπως θες να το δοκιμάσεις? Όχι, απαγορεύεται να με βαρέσεις, γιατί φοράω γυαλιά. Γιοακίμ, ποιος περπατάει με μια αρθοδέσμη στα χέρια? Ένα κοριτσάκι με ένα μπουκετάκι. Ο γλύφτης, ο γλύφτης. Έλα, Γιοακίμ, πάμε να το πούμε στα παιδιά. Ουφ, έφυγαν. Ναι, αλλά τώρα αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα. Να πάρει η Λουιζέτ. Δεν πρέπει να πάμε από εδώ. Έλα, μπαμπά. Πάμε να περάσουμε από το γήπεδο. Μα είπες να το αποφύγουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Έλα, πήγαινε εσύ μπροστά. Γιατί εγώ? Προτιμάς να περιμένεις με την αρθοδέσμη? Όχι. Κάνε λοιπόν αυτό που σου λέω. Εμπρός, πάμε. Τώρα αμέσως. Μπαμπά, πιάσου. Έλα, Νικόλα. Δεν είναι κανείς εδώ. Νάτι, τη βρήκα. Γεια σου, Αλσέστ, μόνος σου είσαι? Ναι, όπως βλέπεις. Τι λέτε, παίζουμε λίγο μπάσκετ οι τέσσερις μας? Οι τρεις μας, ήθελα να πω. Είναι μάπα το μπάσκετ, εγώ προτιμώ το ποδόσφαιρο. Τα λουκανικάκια μου! Να, τώρα θα δεις. Νικόλα? Γεια, Εντ, αυτή είναι η μπάλα σου, έτσι δεν είναι? Τι κάνεις εσύ εδώ? Εγώ? Περιμένω τον Αλσέστ για να πάμε οι δυο μας στο σπίτι να παίξουμε. Θα παίξεις μπάλα μαζί μας? Δυστυχώς η μαμά μου δεν με αφήνει να παίζω με τα καινούρια μου παπούτσια. Περίεργο. Αυτά δεν φοράς κάθε μέρα. Τι την έκανες την ανθοδέσμη? Την πέταξα εκεί πάνω. Στο τσακ πρόλαβα. Βοήθαμε να ανέβω. Α, όχι. Τα λουλούδια. Έλα, θα κόψουμε δρόμο για να το προλάβουμε. Όχι, δεν προλάβαμε. Νικόλα, είδες τον υπέροχο πίνακα που χάρισε στη μαμά μου για τη γιορτή της μητέρας? Θα της αρέσει πολύ. Γρήγορα, Ζωφρουά, πρέπει να προλάβουμε αυτό το φορτηγό. Γιατί? Γιατί του οδηγού του έπεσαν τα λουκάνικα. Πρέπει να τον προλάβουμε, είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Άκουσες, Αλμπέρ, ακολούθησε το φορτηγό. Ευχαριστώ, Ζωφρουά. Πήγαινε τώρα εσύ, θα το τακτοποιήσουμε εμείς. Κανένα πρόβλημα, Νικόλα. Ας πάρουμε τα λουλούδια τώρα που έφυγε ο Ζωφρουά. Όχι! Κοίτα, εκεί είναι! Τέλεια! Τι όμορφη ανθοδέσμη κρατάς, Αλσέστ. Δεν είναι δική μου, αλλά αν θες σου δίνω να μυρίσεις τα λουκάνικά μου. Σου αρέσει? Να λοιπόν, στη χαρίζω. Αγόρασε σπανάκι στη λαϊκή Μαρία Ντουίς. Βλάκα, ο Νικόλας μου πρόσφερε λίγα λουλούδια. Πώς? Είναι ερωτευμένος ο Νικόλας, είμαι ερωτευμένος. Ψέματα, είπα σε όλους σας. Δικό μου είναι το μπουκέτο. Βαρέθηκα να κρύβομαι άλλο. Είναι για τη γιορτή της μαμάς. Πάρ την πίσω αν θέλεις, σκασίλα μου μεγάλη. Μοιάζεις με τεράστια γλάστρα από αυτή την ανθοδέσμη. Έχει χάρη που δεν έχω ελεύθερο χέρι και θα σου ρίχνω μια να καταλάβεις. Δώσε μου την ανθοδέσμη για να του ρίξεις την μπουνιά.
Εσύ τώρα μοιάζεις με γλάστρα. Καθόλου άσχημα. Καθόλου άσχημα. Πάνε τα λουλούδια μου. Θα πω στη μαμά μου ότι εξαιτίας σου δεν θα πάρει δώρο. Συγγνώμη. Στάσου, θα τα μαζέψουμε τώρα αμέσως. Πάρτι. Είναι πιο ελαφριά τώρα. Τουλάχιστον θα γυρίσω σπίτι μου από τον κανονικό δρόμο. Σκασίλα μου αν με κοροϊδεύουν για τα λουλούδια μου. Γεια σου, Νικόλα. Είσαι γλάστρα και φαίνεσαι. Για ποιον είναι αυτά τα ωραία λουλούδια? Όχι για σένα και δεν είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Όχι. Και εμένα δεν μ' αρέσεις εσύ. Χρόνια πολλά, μαμά. Ευχαριστώ. Είναι το ομορφότερο λουλούδι που μου έχουν προσφέρει ποτέ, άγγελέ μου. Λοιπόν, θα το βάλουμε στο πανέμορφο βάζο που μου χάρισε ο μπαμπάς σου για τη γιορτή μου. Η μαμά μου είναι καταπληκτική.